Αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι το 2019 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη χώρα. Για μένα, πρωτίστως, έχει μεγαλύτερη σημασία το 19 να φύγει αυτή η ανίκανη και κυβέρνηση που μέχρι στιγμής έχει φέρει τόσες καταστροφές σε αυτόν τον τόπο, και πάνω σε αυτά τα δεδομένα πρέπει να αφήσω πίσω μου οποιαδήποτε πικρία, θυμό έχω με οποιοδήποτε. Σε αυτό λοιπόν τη λογική αποδέχτηκα ουσιαστικά μια επιστολή που ο Ζήσης Τζικαλάγιας ότι έκανε κάποια λάθος εκτιμήσεις δημόσια και την κατέθεσε χθες στο δικαστήριο, στην οποία αποδέχεται ότι δεν είχε κανένα σκοπό να θίξει την τιμή μου, την υπόλοιψή μου και την ικανότητά μου, και ότι ουσιαστικά δηλώνει ότι με εκτιμά και με σέβεται. Οπότε αποδέχτηκα την δικιά του δήλωση, γιατί σας είπα ότι για μένα μέγιστο αυτή στην παρούσα φάση είναι ότι όλοι ενωμένοι, όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, προκειμένου να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση που έχει δει τα τελευταία χρόνια αυτός ο τόπος. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε παρέμβαση από την Πειραιώς, γιατί όπως και να έχει, είναι άσχημο σε μια παράταξη να τσακώνονται δύο. Ακούστε να δείτε. Εγώ. Στελέχη. Η μηνυτήρια αναφορά ξεκίνησε από τον ίδιο. Ναι. Δεν έκανα κάτι. Είναι γνωστή. Απλά όταν 4 χρόνια έλεγε κάποιος, έκανε κάποιες δηλώσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να αφήσω κάποιον να λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Πάνω σε αυτό. Κατέθεσα και εγώ μηνυτήρια αναφορά για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση, με όλα αυτά που ουσιαστικά όλο το προηγούμενο τα 4 χρόνια άφηναν να εννοηθεί. Έτσι, για να ξεκαθαρίσω λοιπόν το οποίο ούτως ή άλλως αποδέχτηκε και ο ίδιος χθες με τη δήλωσή του. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν έκανα μήνυση για κάποιο λόγο. Εγώ ήρθα μετά από μια μηνυτήρια αναφορά που έλεγε κάποια πράγματα ο πρώην συνάδελφος, ουσιαστικά να προασπίσω την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπόλοιψή μου, την οποία αποδέχτηκε χθες το δικαστήριο. Δεν είναι θέμα λοιπόν ούτε υψηλής παρέμβασης ούτε χαμηλής παρέμβασης. Αφού έκανε τη δήλωση ότι τις ικανότητές μου, την υπόλοιψη και την ικανότητά μου και την τιμή μου, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος από εκεί και πέρα να συνεχιστεί μια διαμάχη. Τη δέχτηκα όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος πολιτικός ο οποίος δέχεται ουσιαστικά μια επιστολή.